Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 27 Απριλίου, να ευχηθώ καλή Ανάσταση να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Εντάξει, λόγω των ημέρων, έτσι, και λίγο πιο αργά να έρθουμε λιγάκι, δεν πειράζει, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι λίγο θα να είμαστε κι εμείς και λίγο πιο χαλαρά. Όλο το χρόνο οι εκπομπές είναι έτσι ακριβώς όπως πρέπει και όπως θέλετε. Εντάξει, Πάσχα, Χριστούγεννα, έτσι, ειδικά όταν ξεκινάς και το πρόγραμμα του σταθμού, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία λίγο να χαλάρωσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι απ' την άλλη ότι με αυτά που γίνονται δεν είναι για να χαλαρώνουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αυτή είναι εδώ την εκπομπή σήμερα, έτσι, να πούμε λίγα δυσάρεστα έτσι στην αρχή και μετά να πηγαίνουμε έτσι προς τα ευχάριστα, έτσι να κάνουμε κάποιες ωραίες αναδρομές στο παρελθόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Θα έχουμε και συνέντευξη φυσικά με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από την Αθήνα, ο οποίος δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα, αλλά θα είναι εδώ στην εκπομπή γιατί του λείπει το ραδιόφωνο. Έτσι είπε, οπότε αφού του λείπει το ραδιόφωνο θα έρθει εδώ πέρα να κάνει, έστω και τηλεφωνικά. Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4, όπως έχετε καταλάβει, χωρίς τα παλικάρια εδώ πέρα, όπως επίσης έχετε καταλάβει. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτές οι μέρες είναι για τους γενναίους. Έτσι, ας καθίσουν τα παιδιά να κάνουν τα τριήμερα, τετραήμερα, πενθήμερα και όλα αυτά. Ούτως ή άλλως είπαμε, θα τα βρούμε εμείς. Τώρα, Πάσχα θα είναι, πότε θα είναι, θα τα βρούμε. Έχω κάνει στο Facebook μια ανάρτηση πρωί-πρωί. Για να μπορείτε να στέλνετε εκεί πέρα τις καλημέρες, τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις ευχές, μιας και μέρα που είναι, έτσι μπορείτε εκεί να σχολιάζετε και να τα λέμε μέσα από εκεί, γιατί εντάξει θέλω την επικοινωνία σήμερα, έτσι να μην αισθάνομαι μόνος στην εκπομπή. Είμαι που είμαι εδώ πέρα μόνος, εδώ μαζί με τον Γιάννη κάνουμε παρεούλα μαζί σήμερα και ανοίξαμε μαζί εδώ σήμερα για το πρόγραμμα του Λίμπερο, έτσι τουλάχιστον να έχω παρεούλα και όλες εσάς που ήδη μου στέλνετε τις καλημέρες. Εδώ η φίλη Κάθη από Αυστραλία, καλή Ανάσταση, λέει η Μάνο. Ο φίλος ο Γιώργος ο Τσελεπίδης, καλή Ανάσταση με υγεία και ευτυχία. Περιμένω τις ευχές σας ακριβώς κάτω εκεί στην ομάδα Safety Car στο Facebook. Και όσοι δεν είστε μέλη, να γίνετε μέλη στην ομάδα μας. Γιατί πραγματικά, έτσι, είναι κάτι που σας... οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να τις στέλνετε και εμείς είμαστε 7 μέρες την εβδομάδα να μπορούμε να στέλνουμε. Καλημέρα και στην φίλη την Αναστασία από τον Βόλο που ξύπνησε πρωί-πρωί να μας ακούσει παρόλο που δεν δουλεύει. Έτσι, αυτά είναι. Αυτά είναι τα ευχάριστα της εκπομπής. Θα πάρω μια ανάσα, θα πάμε σε μερικά δυσάρεστα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να πω και μηνυματικά εδώ στο... εδώ στους υπολογιστές του Λίμπερο 107,4. Γράφοντας FM αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή του μήνυματος στο 54526 και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις σας για το αυτοκίνητο και στο Facebook. Είπαμε μικρή ανάσα και ξεκινάμε με τα θέματα της εκπομπής. Και θες να βγεις μια έξοδο για το Πάσχα και έχουν αρχίσει αυτά που βλέπουμε κάθε χρόνο εκεί σε μερικά πρατήρια, έτσι, την εκμετάλλευση του ταξιδίου που έχουμε εμείς να κάνουμε και είδαμε κάτι τιμές οι οποίες πραγματικά δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη όμως, έτσι. Ενδεικτικά να σας πω ότι στην Σαντορίνη καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή πώλησης αμόλυβδης 1,98. Στην Πάρο 1,88 και στη Ρόδο 1,85. Έτσι, να πούμε ότι και για τον ντίζελ, πάλι η Σαντορίνη κατέχει την ψηλότερη τιμή με 1,65.
Με 1,65 λοιπόν η Σαντορίνη. Εντάξει, δεν ξέρω πώς την είδαν εκεί τώρα. Όλη αυτή την υπόθεση. Χανιά 1,50, Πάτρα 1,48, Αθήνα 1,41, Θεσσαλονίκη 1,43. Και έχεις και όλα αυτά με τα διόδια και θες να πας ένα ταξίδι τώρα να βγεις για το Πάσχα και γίνονται όλα αυτά και σου το βγάζουνε ξινό το ταξίδι. Σε φτάνουν σε ένα σημείο να μην θες να πας ταξίδι. Σε φτάνουν σε ένα σημείο να μισήσεις το αυτοκίνητό σου την ώρα και τη στιγμή που το έχεις και που πρέπει να πληρώνεις όλα αυτά που πρέπει να πληρώνεις. Αυτό θα το αναλύσουμε από τις 10 και μετά. Το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πάμε παρακάτω. Ξεκινάμε για το ταξίδι. Πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι, έχουμε την εβδομάδα 15 έως 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν 28.326 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6.579 παραβάσεις. Ένα στους τέσσερις έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ή ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έτσι, αυτό τώρα μέσα σε 7 μέρες και φανταστείτε ότι όλο αυτό που έγινε δεν μπόρεσαν βέβαια να καλύψουν όλα τα μέρη, αλλά φανταστείτε ότι σε αρκετά μέρη της Ελλάδος, 1211 συνεργεία της τροχέας, ελέγχθηκαν 28.326 οχήματα όπως σας είπα, 6.500 περίπου παραβάσεις. Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, 852, της Θεσσαλονίκης, 360, της Πιερίας. Αυτή η Πιερία εκεί πέρα, εκεί στην Κατερίνη, τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή έχετε καβατζώσει την τρίτη θέση, σας το λέω πολύ ομά και λαϊκά, έχετε καβατζώσει την τρίτη θέση και δεν την αφήνετε, έτσι κρατήστε την σφιχτά εκεί. Δες η Κατερίνη, δες, έχει καλό δρόμο εκεί, μάλλον καλές ευθείες γι' αυτό. Της Θεότιδας 305, Κορινθίας 275 και στην Κρήτη 271 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για όλη τη διάρκεια των εορτών. Έτσι, το νου σας, όμορφα, στο δρόμο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Και να μην θέλεις εσύ, να μην έχεις πιει εσύ, ή εσύ να πηγαίνεις όμορφα, ωραία, με την ταχύτητα που πρέπει να πηγαίνεις, έχεις τους γνωστούς απέναντι. Και δυστυχώς οι απέναντι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή έχουμε αρχίσει να φτάνουμε σε σημεία που να λέμε ότι πλέον είμαστε 50-50. Για τέτοια σημεία μιλάμε. Για τέτοια ποσοστά μιλάμε. Όταν σου λέει ότι ο ένας στους τέσσερις οδηγούσε πιωμένος και ένας στους τέσσερις υπερβολική ταχύτητα και ο ένας στους τέσσερις έκανε ό,τι ήθελε, να ξέρετε το ποσοστό δεν είναι 25%, είναι 25, συν 25, συν 25 και πάει λέγοντας. Γιατί ένας μπορεί να μην πιει, αλλά θα θέλει να τρέξει υπερβολικά. Άσχετα την προετοιμασία που έχει κάνει στο αυτοκίνητό του και ότι δεν θα, μπορεί να μην έχει ούτε τις ικανότητες. Καταρχήν δεν πρέπει να τρέξει, έτσι. Ούτε τις ικανότητες, ούτε τα ελαστικά, ούτε τίποτα. Απλά επειδή βιάζεται, γιατί έχουν πολύ. Κάθε τις μέρες έχουν σεληνιαστεί όλοι. Τρέχουν σαν τους παλαβούς. Χώρια αυτά που βλέπουμε. Θα τα πούμε έτσι μετά τις 9.30 θα έχουμε και παρεούλα εδώ. Θα τα πούμε λίγο. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα. Και δυστυχώς, όσο και να τα λέμε, πάλι θα θρηνήσουμε ανθρώπους και αυτό. Αυτές τις ημέρες, ήδη εδώ διαβάζουμε άλλη μία έρευνα και με αυτή θα πάμε και στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Θα πούμε και για τη Φόρμουλα 1, έτσι να ξέρετε, επειδή βλέπω έρχονται τα μηνύματα. Ναι φίλε Γιώργο, μόνο με αφήσανε σήμερα, καλή εκπομπή, καλή ανάσταση και σε σένα.
που έχεις μετά στις 12 η ώρα. Κώστα, σε λίγο εμείς θα τα πούμε. Λοιπόν, έγινε άλλη μία έρευνα. Το 35% των Ελλήνων οδηγεί ακόμη και αν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αυτά σας τα λέω τώρα. Το ξέρετε ήδη ότι πρέπει να έχετε την προσοχή σας στο δρόμο, ειδικά εσείς που φεύγετε, ακόμα και σήμερα φεύγετε με το δεύτερο κύμα, γιατί το πρώτο έφυγε Πέμπτη Παρασκευή, το δεύτερο φεύγει σήμερα. Έτσι, να το έχετε υπόψη σας ότι το 35% των Ελλήνων απαντά ότι οδηγεί ακόμη και αν έχει καταναλώσει συνόπνευμα, χωρίς να δίνει σημασία σε αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει το αλκοόλ. Αυτοί απαντήσανε. Φανταστείτε πόσο τις 100 το έκρυψε. Δηλαδή, να σε πάρουν τηλέφωνο, ας πούμε, και θα σου κάνουν το τεστ και θα σου ρωτήσουν, οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ. Πόσοι θα ντραπούν να πούνε όχι. Και θα πούνε όχι, μάλλον. Πολλοί είναι αυτοί, να ξέρετε. Που σημαίνει αυτό το 35% δυστυχώς είναι πολύ παραπάνω. Στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, το 25% των οδηγών που εμπλέκονται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έχει καταναλώσει αλκοόλ. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Αυτό είναι το ποσοστό μας. 35% λένε ότι οδηγούμε και υπό την επήρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε λίγο τον χορηγό της εκπομπής. Να πάμε για το πρώτο διάλειμμα του Safety Car και αμέσως μετά να έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο εδώ στην γραμμή για να πούμε 2-3 πραγματάκια. Έτσι, τα δυσάρεστα και μετά σιγά σιγά μαζί θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το κλίμα πιο ευχάριστο για να ξεκινήσουμε από τις 10 και μετά τα ακόμα πιο ευχάριστα, διότι μέρες που είναι δεν πρέπει να λέμε πολλά δυσάρεστα, αλλά δεν γίνεται. Όταν βλέπεις αυτές τις ειδήσεις πρέπει να τα πεις. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής Stock Center Velmar, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Velmar, του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην επιλογή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Τα βλέπετε. Βλέπετε τι γίνεται με τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Βλέπετε τι γίνεται με σάπια αυτοκίνητα που μας έρχονται από άλλες χώρες. Όμως, στο Stock Center της Velmar παίρνετε πενταπλή εγγύηση καλής λειτουργίας, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστου, καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και στο www.stockcenter.gr μπορείτε να μπαίνετε στο site. Όποιο αυτοκίνητο σας αρέσει, σας το φέρουν και εδώ πέρα. Γιατί υπάρχουν και στην Αθήνα και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Μαρίνου Αντίπα 10, πρώτο σημείο, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στην Kia και την Hyundai Velmar. Εκεί, ενώ το πρώτο είναι στην BMW Velmar. Και να πούμε τώρα πούμε για BMW Velmar ότι να ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα 6 BMW X1 θα βγουν σε καταπληκτική τιμή μείον 8.000 ευρώ. Ίσα ίσα 6 με 8 αυτοκίνητα. Να έχετε το νου σας, θα σας ειδοποιήσουμε έτσι για να πάτε. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car στο Λίμπερο 107,4 με το Stock Center της Velmar, του ομίλου Θήτα Βασιλάκη, να είναι ο χορηγός της εκπομπής για εγγυημένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε και πιο μετά. Να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καλημερίσουμε τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Έτσι, πρώτα το φίλος λέμε και μετά συνάδελφος, Κώστα μου. Έτσι. Καλημέρα, τι μου κάνεις. Καλημέρα, λοιπόν, καλή ανάσταση να έχουμε όλοι. Να, όσοι φύγουν, ξέρεις ποιο είναι το σλόγγαν τώρα, δυστυχώς. Όσοι φύγουν να γυρίσουν, μην είναι κανένας λιγότερος. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, είδες αυτά που... Άκουσες μάλλον αυτά που είπα στην αρχή, έτσι, το 35% που παραδέχονται ότι πίνουν και οδηγούν. Που παραδέχονται, γιατί είναι και άλλοι που δεν θα παραδεχτούν, ξέρεις τώρα, μας ερωτήσουν... Θα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό το 35% που δεν θα το παραδέχεται, θα είσαι σίγουρος. Ναι. Πώς είναι, ας πούμε, αν σε ρωτήσουν εσένα, ας πούμε, ότι πήρες, ας πούμε, το τάδε αυτοκίνητο, το πήγες πάνω από 140, θα πεις όχι, παιδιά, εντάξει, το αυτοκίνητο... Όχι, όχι, εγώ το λέω. Είμαι η αλήθεια είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι τα λες, ναι. Είμαι στο 35. Τέλος πάντων, κοίταξε, το μεγάλο θέμα, Μάνο, είναι ότι
όλοι μας, και το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν και το λέω, το παίζουμε πολύ δύσκολοι όταν οδηγούμε. Είμαστε μάγκες, είμαστε ξερόλες, είμαστε, τα ξέρουμε όλα. Το αυτοκίνητό μας είναι τέλειο στην συντήρηση, που δεν ξέρω αν είναι πάντα τέλειο στη συντήρηση. Και πιστεύουμε ότι όταν το είχαμε το αυτοκίνητο καινούριο, που ήρθε που λέει ο λόγος 10 στα 10, τώρα θα έχει πάλι 10 στα 10 μετά από 120.000 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα ποτέ, ούτε στις καλύτερες οικογένειες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος, έστειλε ένα κουμπάρο μου να παρακολουθήσει, γιατί τον έβλεπα πώς οδηγούσε και λέω, πήγαινε να ακούσεις παιδί μου τον Ιαβέρη, ας πούμε. Ναι. Και πήγε ο Νίκος, άκουσε τον Ιαβέρη, με παίρνει τηλέφωνο μόλις έφυγε, μου λέει, μου έλεγε διάφορα, τόσο, τι έχω κάνει, μου λέει, πω. Του λέω, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν αύριο που θα ξυπνήσεις, θα καταφέρεις να αλλάξεις κάτι. Λοιπόν, μετά από μια εβδομάδα, εγώ δεν τον πήρα κανένα τηλέφωνο επίτηδες, με παίρνει ίδιο τηλέφωνο και μου λέει, Κώστα, κάνω τα ίδια και χειρότερα. Ξέρεις, όταν φεύγεις από τα σεμινάρια αυτά που δίνει ο δάσκαλος Ιαβέρης, έχεις πάθει την πλάκα. Δηλαδή, μια-δυο μέρες είσαι με σοκ. Ναι, μετά όμως τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Μετά, ναι. Μετά. Τέλος πάντων. Σαν να τα ξεχνάς είναι αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ ξέρεις τι λέω. Εντάξει, αυτοί θα φύγουν. Δόξα τω Θεώ, έχουν φτιαχτεί κάποιοι δρόμοι, ενώ τους μεγάλους δρόμους, Εγνατία, Παρθέ κτλ. Οπότε εκεί πέρα θεωρητικά δεν θα γίνει εύκολα κάποιο ατύχημα. Θεωρητικά. Αν και εκεί υπάρχουν οι μαγκές. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, σημαίνω. Αυτοί που μείνουν πίσω, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις αυτές, έχουν την αίσθηση ότι τη διασταύρωση που περνούσαν με 20 πριν από 3 μέρες μπορούν να την περάσουν 60-70. Επειδή λείπει ο κόσμος. Ακριβώς. Έτσι. Έλα όμως που από την άλλη μπορεί και ο άλλος να αισθάνεται έτσι. Και είναι μεγάλη διαφορά να τρακάρεις με 20 και 30-50 και είναι μεγάλη διαφορά να τρακάρεις με 60 και 50-110. Αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς τα λέμε όσο μπορούμε και όσο υπάρχουμε που λέει ο λόγος, αλλά από εκεί και πέρα πιθανά να μας λένε και γραφικούς, έλα μωρέ, τα έχουν ξαναπεί, τα έχουμε ακούσει. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να μπει στο σκληρό δίσκο του μυαλού, να γίνει F10, να γίνει καταχώρηση που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να καταλάβεις ότι τώρα στις πόλεις θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι ήθελε τις προηγούμενες 2-3 μέρες που είχε τον κόσμο εδώ στις πόλεις. Μα καταρχήν αυτοί που θα μείνουν εδώ, έτσι, και μην έχοντας την... Δηλαδή λέει ο άλλος ότι δεν έχω να πάω κάπου προς τα έξω, ας πούμε, ή δεν με παίρνει να πάω κάπου προς τα έξω λόγω οικονομικών. Τουλάχιστον θα κάτσω εδώ, θα το κάψω εδώ, βρε αδερφέ. Ναι, ναι. Δηλαδή ακριβώς. Θα βγω το βράδυ να... θα πάω να τα πιω εδώ. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, σου λέω, είναι συνδυασμός ποτό, μαγιάς που την έχουμε πάντα όλοι στην τσέπη. Και βέβαια αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αισθανόμαστε ότι επειδή είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα, μπορείς να τρέχεις περισσότερο. Τεράστιο λάθος. Γιατί ούτως ή άλλως θα πας πιο γρήγορα από τη στιγμή που είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα. Βάλε στο μυαλό σου ότι αν τρέχεις περισσότερο στη μία στις χίλιες που μπορεί να έρθει κάποιος και να σε εμβολήσει, το εμβόλυμα αυτό θα γίνει με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Οπότε θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ατυχήματα. Γι' αυτό και το λέω πάντα, ειδικά Πάσχα και 15 Αύγουστο, ότι όσοι κινείστε στις δύο μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θέλει πολύ πολύ μεγαλύτερη προσοχή, διότι οι ταχύτητες είναι πολύ μεγαλύτερες, διπλάσεις και τριπλάσεις και τετραπλάσεις πολλές φορές από αυτές που ήταν πριν. Οπότε αν εκεί γίνει κάτι δεν προλαβαίνετε όχι όπως να αντιδράσετε, δεν προλαβαίνετε να πείτε αμάν. Έτσι. Ούτε αμάν δεν προλαβαίνετε να πείτε. Αμάν γιατί τρέχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το προλάβει να το πει κάποιος. Και το άλλο που γίνεται αυτές τις μέρες, Κώστα, δηλαδή το έχεις παρατηρήσει, ότι δηλαδή σε ελληνιάζονται οι οδηγοί όλοι. Έτσι. Δηλαδή παρκάρουν όπως να είναι έξω από τα σούπερ μάρκετ, γιατί βιάζονται να πάνε να ψωνίσουν εκείνο. Μέσα στην πόλη, διπλοπαρκαρίσματα, τριπλοπαρκαρίσματα. Τρέχουν σαν τους παλαβούς ότι πρέπει να βγει το πρόγραμμα για να τα μαζέψουμε όλα και να φύγουμε έξω. Ναι. Δηλαδή, αν θα χαθούν κάποια λεπτά. Εδώ βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι παρκάρουν σε δύο θέσεις που έχουν τα σούπερ μάρκετ για αναπήρους. Ενώ στα 20 μέτρα, που μπορεί να λέω και πολλά 20 μέτρα, στα 10-15 μέτρα, υπάρχουν άλλες θέσεις. Και πάνε και παρκάρουν εκεί και σου λένε μετά, έλα, μπορεί να το κάνουν κι άλλοι. Αυτή είναι η λογική. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά έπρεπε να υπήρχε ένας νόμος,
η λογική της σφαλιάρας. Δηλαδή, αν κάνει τέτοια πράγματα, να έρχεται μια θεία σφαλιάρα, σου ρίχνει μία, για να ξυπνάς και να πηγαίνεις να παρκάρεις στο σωστό μέρος. Από το, από το υπερπέραν, εκεί που δεν το περιμένεις, έτσι να σου έρχεται κάτι και να σου λέει μια φωνή, ας πούμε, ότι στα 10 μέτρα έχει παρκάρισμα. Πήγαινε. Το προηγούμενο Σάββατο, ας πούμε, που ήμουν, είχα πάει στον Άγαρα για μια δουλειά και στην πίστα μεγάλα. Λοιπόν, και είχε ένα ατύχημα στην Εθνική, μικρό, αγρατζουνιά ευτυχώς, αλλά όπως πάντα η Λέα τίγκα. Έτσι. Έτσι. Και επειδή την ψηλιάστηκε το είδα από μακριά ότι έχουν μπει στη Λέα, κάθομαι και εγώ δεξιά-δεξιά μαζί με δύο άλλους που πηγαίναμε με δύο άλλα αυτοκίνητα και κόβουμε τη Λέα τόσο όσο να μην περνάνε τα αυτοκίνητα. Έτσι. Το τι βρυσίδι ακούσαμε που δεν τους αφήναμε να περάσουν από τη Λέα, δεν μπορεί να φανταστείς. Εμείς συνεννοηθήκαμε με τα μάτια με τα άλλα τα παιδιά, την κυριολεξία με τα μάτια. Λοιπόν, και λέγαμε, αν ακούσουμε βεβαίως ασθενοφόρο, θα κάνουμε αμέσως. Είχαμε αφήσει το χώρο των απαιτούμενων για να μπορέσουμε να κάνουμε μανούβρα. Λοιπόν, αφού είχαμε σταματήσει και 10 λεπτά, κατεβαίνουν 3-4 από τη Λέα εκεί, ευτυχώς, και αρχίζουν να βρίζουν, να χτυπάνε τα αυτοκίνητα με τα χέρια τους κτλ. Πότε κατεβαίνει, ρε σημάνω. Εκεί γέλασα πάρα πολύ. Κατεβαίνει από το μπροστινό αυτοκίνητο, που ήταν και μικρούλι, ένα σταρλετάκι παλιό, κατεβαίνει ένα θηρίο, στην κυριολεξία μάλλον θηρίο, έτσι, δίμετρος και. Παιδιά, έγινε κάτι και πώς τους είδες να φεύγουν όλοι πίσω. Έτσι. Δεν, δηλαδή, απλά λες αυτό, μερό. Ότι είναι τόσο εύκολο να, δηλαδή, να μάθεις τι είναι η Λέα. Εδώ. Τελειώσαμε. Και δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε αυτό. Ούτε αυτό μπορούμε να μάθουμε. Νομίζω το έχω ξαναπεί πριν από 4 χρόνια που ήμουν με τη Mercedes στο Βέλγιο και πάω στο αεροδρόμιο μαζί με άλλα τους δύο συναδέλφους με ένα αυτοκίνητο. Έχει γίνει ατύχημα μπροστά. Εννοείται ότι στη Λέα δεν περπάτησε ούτε μυρμήγκι. Ούτε μυρμήγκι. Είχε γίνει ατύχημα μπροστά στα 300 μας μέτρα. Σταματήσαμε βεβαίως, όπως σταματήσαν όλοι, δεν μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Στη Λέα δεν πήγε κανένας. Στο τρίλεπτο, τετράλεπτο ήρθε αστυνομία. Μετά από 1-2 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο και μετά από 2 λεπτά 3 ήρθε ασθενοφόρο, βρεφικό ασθενοφόρο για παιδιά. Για βρέφη. Γιατί κάποιος είπε ότι έχει και παιδί το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όταν το είδα αυτό κατέβηκα, λέω κάτσε εσύ Μάικη, λέω στην ευθέση οδηγού, να πάω να δω τι γίνεται. Κατέβηκα μετά από εδώ και προχώρησα. Μου φωνάζανε οι Γερμανοί να μπω μέσα, στα αγγλικά ευτυχώς, και το κατάλαβα, γιατί στα γερμανικά δεν θα το καταλάβαινα. Ναι. Αλλά τους εξήγησε, τους έδειξε την ταυτότητα αμέσως και πήγα κοντά και με αφήσανε. Και πήγα και είδα ότι είχε πραγματικά, δεν είχε πάρει τίποτα το παιδάκι, ευτυχώς. Κανένα δεν είχε πάρει τίποτα, γιατί οι ζημιές ήταν γρατζουνιές ουσιαστικά. Αλλά κινητοποιήθηκε το σύμπαν. Ήρθε νοσοκομιακό για παιδί. Υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ στο Ελλαδιστάν? Ούτε κατά διάνοια αν υπάρχει. Ούτε κατά διάνοια. Τι να συζητάμε, ρε Μάνο? Τι να συζητάμε? Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτό που δυστυχώς λέμε είναι ότι ξέροντας την κατάσταση που υπάρχει με τα ασθενοφόρα, ξέροντας την κατάσταση που υπάρχει με τους οδηγούς που έχουμε, ξέροντας την κατάσταση που υπάρχει με τους δρόμους που έχουμε. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε και να ξεκινάμε το ταξίδι μας ή τη διαδρομή μας με γνώση αυτά, έτσι ότι αυτά είναι, αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να κανονίσουμε την πορεία μας. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί είναι σαν να μπαίνεις σε... Δηλαδή να μπαίνει ένας άνθρωπος 50 κιλά μέσα σε ένα... γήπεδο ράγκμπι με τους Αμερικάνους στους δίμετρους να τον κυνηγάνε και να έχει την μπάλα εκείνη την ώρα. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν μπορεί να ξεφύγει μερικές φορές, αλλά κάποια στιγμή να τον πιάσουν και να τον κάνουν. Ναι, τόπι. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πάντως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να προσέξουμε είναι τρία πράγματα. Το φόρτωμα στο αυτοκίνητο να έχει γίνει όσο τα βαριά αντικείμενα, όσο πιο κοντά στο κάθεσμα, όσο πιο μέσα δηλαδή στο πορτμπαγκάζ, για να μην εγαλάξει πολύ η γεωμετρία της ανάρτησης και το βάρος να πάει όσο πιο κεντρικά γίνεται. Πολύ μεγάλη προσοχή με τα παιδιά, να μην υπάρχει γκρίνια μέσα στο αυτοκίνητο όσο το δυνατόν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε διάφορα παιχνίδια με τα παιδιά όταν είμαστε στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό που το λέω πάντα, δηλαδή τις ταχύτητες. Κοιτάμε στα παιδιά και λέμε ποια θα είναι η επόμενη ταχύτητα και βάζουμε τα στοιχηματάκια μας σαν χάρη παιχνιδιού. Κοιτάμε τις πινακίδες των αυτοκινήτων και προσπαθούμε να φτιάξουμε λέξεις. Κάνουμε πράγματα τα οποία θα διεγείρουν και το μυαλό των παιδιών σε κάποια μισάωρο που μπορεί να είναι δύσκολη, να έχουν αρχίσει να εκνευρίζονται, να τσαντίζονται. Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε εμείς ως σαν οδηγοί, όχι τόσο πολύ όσο ο συνοδηγός ή συνοδηγός,
με τα παιδιά για διάφορα ωραία πράγματα που έχουν γίνει, ώστε να τους δώσουμε μια διαφορετική έτσι, εμπειρία, μια διαφορετική κίνηση στο τι πάμε να δούμε. Είναι παιχνιδάκια μικρά τα οποία είναι χρήσιμα. Για να μην υπάρχει γκρίνια μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί την γκρίνια φέρνει εκνευρισμό και ο εκνευρισμός θυμό και ο θυμός μπορεί να φέρει πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό τη λύση, ότι δηλαδή να τους δίνουμε ερεθίσματα παρά να τους δίνουμε ένα τάμπλετ και να χάνουν την αίσθηση του ταξιδίου. Ναι, ναι. Γιατί έτσι, έτσι γίνεται και αυτό. Καμιά φορά, ξέρεις Κώστα, αυτό το πράγμα το κάνουμε σχεδόν 15 χρόνια, εγώ τουλάχιστον, έτσι, εσύ πιο πολλά χρόνια φαντάζομαι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έλεγα, ας πούμε, πριν 15 χρόνια, έλεγα ότι η δικιά μας η γενιά, ή τον, του 70 και του 80, ας πούμε, λίγο κάτι, μια ιδέα από αυτοκίνητο, ναι, είχαμε, το οποίο σ' άλλους βγήκε σε κακό τελικά, σ' άλλους βγήκε σε καλό, αλλά έχω ελπίδες στη νέα γενιά. Μετά από 15 χρόνια, αν με ξαναρωτήσεις, δεν έχω ελπίδα πάλι στη νέα γενιά. Δηλαδή, γιατί εκεί που λέγαμε ότι έχουν όλα τα εχέγγυα και να βλέπουν, να μπαίνουν στο ίντερνετ και να βλέπουν πώς είναι το ατύχημα, τι γίνεται αν δεν φορά ζώνη. Εμείς δεν ξέραμε τότε. Δηλαδή, τι γίνεται με τους πίσω που δεν φοράνε, ναι, ζώνη. Πολύ, πολύ σημαντικό. Εμείς μπαίναμε μέσα, ας πούμε, τότε το 90, ας πούμε, μπαίναμε μέσα όταν είχαμε πάρει τα διπλώματα, το 93 που το είχα πάρει εγώ, ας πούμε, και πίσω δεν φορούσαν ζώνη. Πίσω καθόμαστε, δεν φοράμε ζώνες. Ναι, και δεν ξέραμε, ας πούμε, να απαντήσουμε εκείνη την ώρα τι και πώς. 18 και τώρα χρονών. Που το απαντάμε σε άλλους, μας κοροϊδεύουν. Έτσι. Τους λέμε παιδιά, τα παιδιά πίσω δεν φοράνε κάθισμα. Σου λέει ο Αλτσί, έχεις πρόβλημα, έχεις κανένα πρόβλημα, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Φοράει ο μπαμπάς και η μαμά μπροστά και τα παιδιά πίσω δεν φοράνε. Ρε, δεν καταλαβαίνεις, λες ότι αυτό άμα πατήσει από το μοφρενάριο θα φύγει με ταχύτητα απίστευτη και θα σου σπάσει το κεφάλι εσένα και μετά θα βγει και έξω. Γιατί ρε, πού το έχεις δει αυτό. Ξέρεις, μαγιά. Ναι. Αμέσως. Όχι, είναι και η άλλη απάντηση. Κουμάντο στο δικό σου παιδί. Ναι, βέβαια, κλασική περίπτωση. Λες και σε εκείνο το χιλιοστό του δευτερολέπτου θα καταλάβεις εσύ τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να αντιδράσεις για να σώσεις την κατάσταση. Δεν υπάρχει, παιδί, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μου λέγανε, βλέπεις παιδιά που δεν φοράνε τη ζώνη. Και εγώ στο ραδιόφωνο έχω πει πάρα πολλές φορές πώς έμαθα τα παιδιά μου, και κυρίως τη Μελίνα τη μεγάλη μου που είναι 21 τώρα, πώς την έμαθα να φοράμε ζώνη και τι παιχνίδι παίζαμε. Εμείς παίζαμε το τσικ και το ξετσικ, μάνο, ένα παιχνίδι απίστευτο. Λοιπόν, πώς μου είχε έρθει τότε. Τη λέω, να Μελίνα, όποιος μπει στο αυτοκίνητο και βάλει πρώτο ζώνη, κερδίζει. Και αυτό ήταν το κερδίζει. Δεν κέρδιζε κάτι. Απλά θα είχε ένα μηδέν, μετρούσαμε πόντους. Ναι. Λοιπόν, μπαίναμε στο αυτοκίνητο και φτάναμε έξω από το αυτοκίνητο, ξεκλείδαμε, έτοιμοι, πάμε. Ποιος θα κάνει πιο γρήγορα να μπει, να βάλει σωστά τη ζώνη και να κάτσει σε θέση του. Αυτό ήταν το τσικ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το οποίο ήταν μάχη ποιος θα το κάνει πρώτο. Και βέβαια τις περισσότερες φορές το κάνει πρώτη Μελίνα, έτσι καταλαβαίνεις το γιατί. Εννοείται. Μετά όμως ήταν το ξετσίκ. Έπρεπε να σβήσει το αυτοκίνητο, να έχει ακούσει ότι τότε είχε χειρόφρενο το αυτοκίνητο που οδηγούσα, ένα βιτάρα, να ακούσει το χειρόφρενο, ξέρει τον ήχο του χειροφρένου, οπότε εκεί θα καταλάβει και θα με ρωτάει. Είμαστε εντάξει, παπά, μπορώ να κατέβω. Βεβαίως μπορείς να κατέβεις. Εκεί ήταν το ποιος θα κάνει πιο γρήγορα το ξετσίκ, δηλαδή να λυθεί, να κοιτάξει να κατέβει, να ανοίξει πόρτα και να κλείσει. Αυτό το απλό παιχνιδάκι. Τσικ, ξετσίκ. Το είχαν μάθει όλα τα παιδιά της τάξης της Μελίνας και αυτό που έγινε προχθές πριν από 3-4 μέρες, βρήκα έναν μπαμπά που έχει φύγει, η Μελίνα σπουδάζει, οπότε ξέρεις, τυχαία βρέθηκα με έναν μπαμπά, μου λέει, ρε Σικώστα, μου λέει, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό το τσικ, ξετσικ, μου λέει, μας έσωσε. Έτσι. Πάντως, απλά πραγματάκια θέλει, ούτε μαγκές. Πολύ ωραίο ούτε και ξυπνάδες. Αυτό και τα άλλα που είπες με τις πινακίδες να φτιάχνουν ονόματα, να φτιάχνουν λέξεις. Κοίτα, και έχουν τρία γράμματα οι πινακίδες. Είναι πολύ ωραία, πολύ το ωραία. Μυαλό. Αυτό κάναμε εμείς. Γιατί με τρία παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο καταλαβαίνεις τι γινόταν πίσω. Βάζαμε στο μυαλό, παιδιά, είναι ξέρω εγώ κάπα, λάμδα, αλφα, παραδείγματος χάρη ας πούμε. Ναι. Πρέπει να βρούμε μια λέξη που να έχει και τα τρία γράμματα. Έχουμε ένα λεπτό να σκεφτούμε. Πρόσεχε τους λέγανε. Έχουμε ένα λεπτό να σκεφτούμε. Περνούσε ο χρόνος. Σκεφτόντουσαν. Κάποιος έβρισκε λέξη, κάποιος δεν έβρισκε. Προσπαθούσαν να βρει και ο επόμενος. Να βρούμε όλη λέξη. Παιχνίδι μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο έδινε σιγουριά ότι δεν θα υπάρχει γκρίνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε ένα αυτοκίνητο. Η γκρίνια είναι το πιο εύκολο. Να γκρινιάξει ένα μικρό γιατί είναι πολύ ωραίο στο αυτοκίνητο, γιατί ξέρω εγώ. Ό,τι μπορεί να φανταστεί μπορεί να γκρινιάξει ένα παιδί όταν κάθεται πίσω. Ενώ έτσι του δίνει το ερέθισμα και να σκεφτεί και να κάνει πράγματα τα οποία σε ένα τάμπλετ τι θα κάνει. Θα παίξει μια κοτσανούλα, μπορεί να την παίξει και στο σπίτι, στην τηλεόραση και οπουδήποτε άλλο. Την ώρα όμως που θέλει εκεί, θέλει το παιδί να βλέπει. Όχι να είναι στο τάμπλετ και να βλέπει μέσα στο αυτοκίνητο. Να βλέπει έξω, να ανοίγει το μάτι του, να ανοίγουν οι ορίζοντες λιγάκι. Αλλιώς θα μείνει πάνω μια ζωή στο τάμπλετ. Να καταλαβαίνει και την έννοια του ταξιδίου. Με αυτό σου λέω, να καταλάβει, θα περάσουμε από αυτό το σημείο ή πήγαμε εκεί ή κάναμε αυτό. Θα το δει, θα σταματήσουμε κάπου, να του πούμε πέντε πράγματα. Η γυναίκα μέσα αυτά είναι φοβερή. Δηλαδή,
πηγαίναμε κάπου, όταν πήγαμε και στη Βεργίνα, είχε τυπώσει τα πάντα, είχε φτιάξει ολόκληρο βιβλίο και καθόταν στον δρόμο και τους διάβαζε και τους έλεγε πράγματα. Ήταν έτοιμα τα παιδιά, μπαίναν μέσα, μπήκαν μέσα στη Βεργίνα και ήμασταν έτοιμοι, ξέραμε θα δούμε. Όχι στο ψαχτό. Κατάλαβες. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι θέλει και από εμάς τους γονείς μια προετοιμασία. Πάμε, δεν είναι απλώς φορτώσαμε και φύγαμε. Όχι. Θα τους εξηγήσουμε. Στα μαϊμούδια μας πρέπει να εξηγήσουμε πού πάμε, πώς, γιατί πάμε, να δούμε τι, να κάνουμε τι, να περάσουμε ωραία και να δούμε και αυτό, να δούμε και εκείνο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι που δεν το κάνεις κάθε μέρα στο σπίτι σου εδώ πέρα. Είσαι στα τετριμένα σου, είσαι στη δουλειά σου, είσαι εδώ. Έτσι τουλάχιστον τους δίνεις μια αίσθηση να κάνουν κάτι διαφορετικό, να αισθανθούν πολύ διαφορετικά. Και βλέπω τώρα τα παιδιά, όταν πάνε με το σχολείο, με τα σχολεία που τα πιο μικρά που είναι γυμνάσιο, που πάνε ας πούμε εκδρομές, βλέπω ότι είναι διαβασμένα. Κάθονται μόνο τους και διαβάζουν την προηγούμενη. Α, θα πάμε εκεί. Κάτσε να διαβάζουν. Έχει μπει μια φιλοσοφία στο μυαλό. Έτσι. Δεν τα περιμένουν έτοιμα. Τέλος πάντων. Αυτό κάνω εγώ, κύριε Μανά, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Σημασία έχει τι κάνουμε όλοι μαζί. Τι κάνει το σύνολο. Το σύνολο είναι. Σημασία δυστυχώς... τι κάνει ο απέναντι. Ναι, γιατί αυτό θα σου έρθει. Δεν θα πας εσύ. Εύκολα. Έτσι. Ναι. Και αυτό που λέω σε πολλοί φίλους και σε όλους, και στο ραδιόφωνο το λέω τακτικά, δεν είναι το ότι βγήκαμε στον δρόμο εμείς. Εμείς βγήκαμε, έχουν βγει όμως και ένα εκατομμύριο άλλοι είναι στον δρόμο. Μπορεί να μην είναι κοντά μας ή να είναι πολύ μακριά μας, αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να συναντηθούμε σε καμία γωνία. Και βέβαια το χειρότερο είναι να συναντηθούμε στο απέναντι-απέναντι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά αυτό που έχει βγάλει σημασία είναι δώσε λίγο προσοχή. Αν δεν περάσει τη γωνία και τρακάρει, το πω απλά, θα μείνεις ένα μήνα χωρίς αυτοκίνητο. Εγώ σου λέω στην καλύτερη περίπτωση, στο να πάθεις μια ζημιά ηλική. Θα μείνεις ένα μήνα χωρίς αυτοκίνητο. Τι θα κάνεις αυτό το μήνα? Δεν θα πρέπει να νοικιάσεις άλλο αυτοκίνητο για να μετακινηθείς, αν έχεις ένα αυτοκίνητο στην οικογένεια. Δεν θα πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα να καλύψεις τις υποχρεώσεις που έχεις να κάνεις. Άσχετα το αν φταίς και θα πληρώσεις. Και ξέρεις έτσι ότι δεν θα σου, δηλαδή η ασφάλεια του άλλου θα σου καλύψει τη ζημιά. Δεν πρόκειται να σου καλύψει τις μετακινήσεις σου και όλα αυτά μετά. Γιατί θα πρέπει να την καλύψει, να έχεις μεικτή. Και η μεικτή πάλι έχει απαλλαγές. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα καλύψει 100%. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα βάζουμε κάθε μέρα στο μυαλό μας. Εκεί που όπου φωνάζει, που έχει δίκιο ο Ιαβέρης, είναι ότι όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, φεύγεις, πας οπουδήποτε να πας, είσαι υποχρεωμένος να γυρίσεις πίσω. Όπου και αν πας. Στην Αλβανία για να πας πληρολόγους. Είσαι υποχρεωμένος να γυρίσεις, γιατί ούτως ή άλλως θα γυρίσεις πίσω. Η έδρα σου είναι εδώ. Πρέπει να γυρίσεις πίσω. Για να γυρίσεις πίσω, πρέπει να έχεις και τα έχεις σκεφτεί όλα αυτά και να τα κάνεις πράξη. Αλλιώς καλημέρα. Κάποια στιγμή δεν θα γυρίσεις. Έτσι. Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Έχουμε 5 λεπτάκια πριν πάμε για το διάλειμμα. Δοκίμασες το Suzuki το Jimny? Βέβαια. Ένα απίστευτο όχημα. Για πες τι γίνεται, γιατί ξέρεις εδώ πέρα έχουμε λίγο τέτοιο. Δεν έρχονται εύκολα λοιπόν, τα Suzuki είναι, πάνω και κάνει 17 χιλιάρικα. Εγώ θα το πω όπως είναι. Κάνει 17 χιλιάρικα. Είναι πολύ εξοπλισμένο συγκριτικά με ό,τι ήταν το παλιό. Είναι ελάχιστα μεγαλύτερο το παλιό σε ύψος και σε μήκος. Σε πλάτος, όχι σε μήκος, είναι το ίδιο, είναι και ίσως νομίζω και 4-5 χιλιοστά μικρότερο. Όμως, εγώ το πήγα στις 24 ώρες του Ιχνηλάτη, ειδικές διαδρομές που είναι στον Αυλόν, από εκεί Θήβα και τα λοιπά. Με λάστιχα αυτά τα μαμίσια που είναι δρόμου, μέσα από τις Λασπουργίες και όλα αυτά περάσαμε χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα, δύο άτομα μέσα εγώ και ο οδηγός μου. Off-road είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει άλλο off-road σε γι' αυτό και το λέω γνώσιμο το λέω γιατί είναι μικρό, έχει πολύ μεγάλες γωνίες διαφυγής και δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Ό,τι θέλεις από την κυριολεξία. Να σκαρφαλώσεις, είναι κοντό του το σασμάν που σημαίνει ότι και τα κοντά του ακόμα, τα κοντά του κοντού δηλαδή είναι ακόμα πιο κοντά. Έτσι. οπότε όταν βάζεις, κλειδώνεις την τετρακίνηση και το κάνεις κοντό, εκεί ειλικρινά μπορείς να ανέβεις σε απίστευτες γωνίες όπως ανεβήκαμε κι εμείς. Όχι αντίστοιχα να κατέβεις σε απίστευτα μέρη τα οποία δεν πιστεύεις, φοβάσαι και λες αμά δεν κατεβαίνει και όμως κατεβαίνει. Αν το πας όπως πρέπει, κατεβαίνει. Εντάξει, η τετρακίνησή του την ξέραμε και από πριν ότι δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή ξεκινώντας από το Σαμουράι τότε τα Σουζούκι. Πού το θυμήθηκες το κάτσε και αυτό. Εκείνο πήγαινε παντού, παντού όμως. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό πάει ακόμα καλύτερα. Και στο λέω γιατί είναι πάνω σε πλαίσιο τύπου σκάλας, έτσι δεν ρίχνει σούστες. Αλλά είναι πάνω σε πλαίσιο τύπου σκάλας που σημαίνει ότι δεν θα καταπονηθεί ιδιαίτερα στο off-road. Το θέμα είναι να φτάσεις μέχρι το off-road σου. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο, το Isuzuki δίνει τελική 145. Εμείς την είδαμε στην Εθνική αυτή την τελική με πολύ φασαρία γιατί είναι ψηλό, είναι στενό, οπότε έχει φασαρία. Στην Εθνική πάνω από 100 χιλιόμετρα, δηλαδή πραγματικά έχεις μια φασαρία.
Όμως, αυτό που πρέπει να πούμε, έχει το πεντάρι στα smart, 1500 κινητήρα, 102 άλογα, 130, 102 άλογα βεβαίως, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία βενζίνη, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην Εθνική θα πας μέχρι τα 120-130, θα πας. Θα έχεις πασαριούλα. Ναι. Έχει όμως GPS, το οποίο GPS είναι χαρτογραφημένο από την Garmin και έχει όλους σχεδόν τους χωματόδρομους σε όλα τα βουνά, οπότε αυτή είναι ακόμα μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Εμείς το είδαμε δηλαδή εκεί στον Αυλώνα που το GPS που τρέχαμε δεν τους είχε όλους τους δρόμους, ενώ αυτό τους είχε, και είναι σημαντικό για να ξέρεις για διαφυγή αν είσαι σε βουνό πώς μπορείς να φύγεις. Αυτό που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι ότι παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο μέσα στην πόλη είναι εξυπηρετικό, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, είναι μικρό, οπότε μπορείς να παρκάρεις σε λίγο μεγαλύτερο χώρο από smart. Και το λέω και το εννοώ, το τιμόνι του στρίβει πολύ, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό και για παρκάρισμα αλλά και για off-road. Και αυτό που έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυτό το λαχανί με σταμάτησαν περισσότερες κυρίες, να το πω, παρά άντρες, να με ρωτήσουν για το αυτοκίνητο. Άρα αρέσει πολύ και στις γυναίκες, με αυτή την έννοια το λέω. Πίσω πώς κάθονται? Δύο παιδιά κάθονται. Δηλαδή είμαστε εκεί στο 1,60, μέχρι το 1,60 είμαστε. Ναι, μέχρι εκεί κάθεται. Δεν έχει χώρος, προπαγκάζ είναι, εντάξει. Ναι, προπαγκάζ είναι 80 λίτρα, εντάξει. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή να βάλεις δύο βαλίτσες όρθιες, ας πούμε, ναι. Βαλίτσα πρέπει να είναι πολύ στενή. Κάτι τελσέ, πολύ στενές πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει να χωρέσει βαλίτσα. Βέβαια πέφτουν τα καθίσματα και δημιουργείς χώρο. Αν πέσουν και τα δύο πάει στα 380 λίτρα, οπότε εκεί κάτι. Αν πέσουν και τα δύο, γίνεται επίπεδο ή. Μισό-μισό. Πέφτει το μισό, πέφτει και το άλλο μισό. Ναι, όχι, έλεγαν πως γίνονται τίποτα επίπεδα και έτσι πως γίνεται επίπεδο. Σχεδόν ο επίπεδο. Σχεδόν επίπεδο ο χώρος. Τουλάχιστον αυτό να υπάρχει. Εντάξει. Πάντως είναι ένα παιχνίδι. Εμείς το πήγαμε και εδώ στον Ημιτό, στις παλιές γειτονιές του Ακρόπολης. Εντάξει, το είχε. Πώς το λέμε, χαριτόν λόγο, το λέμε, το είχε τσάι. Αυτή η διαδρομή είναι τσάι αυτό, ας πούμε. Ωραία. Είναι διαδρομές που θα πας και μάλιστα επειδή είχε ψιλοβρέξει πάνω στα βουνά, ξέρεις, όταν ψιλοβρέχει βγαίνει η χελώνα. Επειδή πήγαμε μαζί με την κόρη μου, είδαμε μπορεί και 40 τεράστιες χελώνες. Βγαίνουν για τροφή εκείνη την ώρα. Όταν βρέχει, βγαίνουν χελώνες για τροφή. Να πίστευα. Δεν το είχα ξαναδεί. Και εντάξει, ψιλοπάθαμε. Βγάλαμε και φωτογραφία και το ανεβάσαμε κιόλας. Αλλά ήταν ωραία, ήταν πολύ ωραία. Πάντως λέω το τζιμνάκι, εγώ είπα στην κυρία Δημητρακόπουλου, πότε θα το ξαναπάρω, τσιπά. Κάτσε να το πάρω μια και από εδώ πέρα λίγο. Ναι, ναι, εννοείται. Αν το πάρει, θα το πάντως. Καίει λιγάκι, έτσι, δηλαδή 8-9 λίτρα τάχει. Εκεί που το πήγες θα καίει. Το πήγες σε δύσκολες διαδρομές. Ναι, εκεί που το πήγαμε καίει. Αυτός εκεί δεν θα πας στην Εθνική με 100, ας πούμε, για να σου καίει 6 λίτρα. Ναι. Έτσι. Θα πας στο βουνό, θα πας με ψηλές στροφές, χαμηλές ταχύτητες και ψηλές στροφές. Οπότε εκεί θα έχεις περισσότερο κάψιμο, αν αλήθεια. Εντάξει, είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι. Είναι ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι. Έχει αρκετά πραγματάκια πάνω, είναι μάχο, είναι ένα μικρό G. Όπως θες πες το, έτσι, το οποίο πάει, αν όχι παντού, θα σε πάει στο, θα σκαρφαλώσει. Σε βουνό εμείς σκαρφαλώσαμε πάντως, που δεν έχει δρόμο. Έτσι, να σου δώσω να καταλάβεις με τον Γιώργο. Σκαρφαλώσαμε άνετα. Ωραία. Πολύ ωραίο. Μια χαρά. 17 χιλιάρια κάνει το. Όποιος τα έχει και ενδιαφέρεται για μάχο κατάσταση, εντάξει, αυτό το λαχανί το χρώμα που έχουν, ας πούμε, και μοιράζουν τώρα στη Σουζούκη, του πάει πάρα πολύ. Έτσι, γύρισε τώρα η φρυγανιά, έτσι. Κάποτε εγώ θυμάμαι ποιος είχε λαχανί αυτοκίνητο, κάγκουρα τον ανεβάζανε, κάγκουρα τον κατεβάζανε. Τώρα ξαφνικά έρχεται το λαχανί, το πορτοκαλί, κάτι χρωματάκια έτσι, κάτι φούξ, κάτι μουξ, κάτι τέτοια περίεργα. Και λες τώρα τι έγινε. Κάτσε, εμείς τα κοροϊδεύαμε κάποτε. Τώρα ήρθανε. Αυτό είναι. Αλλάζουν τα πράγματα με το αυτοκίνητο. Μετά το διάλειμμα, έτσι κάποια στιγμή θα κάνω και αυτό το θεματάκι που διάβασε. Το αρθράκι λίγο με την αγάπη για το αυτοκίνητο και αυτό θα το κάνω και αυτό λιγάκι να θυμηθούμε τα παλιά. Βέβαια, να το πεις. Βέβαια, πολύ ωραίο. Είναι και πολύ ωραίο να λέμε την αλήθεια τώρα, γιατί ξυπνάει μνήμες, σωστά, τεκμηριωμένα. Δεν το συζητάς. Έτσι, είναι οι ξέρεις ημέρες που σηκώνεις το πρωί και σε πιάνουν κάτι νοσταλγίες και λες κάτσε να τα αποτυπώσω αυτά, να τα γράψω. Ναι, όχι, και πολύ καλά έκανες. Μάνο και το διάβασα και το ευχαριστήθηκα. Κώστα, να σου ευχηθώ καλή Ανάσταση. Να είμαστε καλά. Να περάσετε καλά. Αληθώς, Χριστός και αληθώς Ανέστη, να είμαστε καλά και όρθιοι, το σημαντικότερο. Έτσι, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, παρόλο δεν έχεις εκπομπή σήμερα, έτσι, αλλά σου λείπει το ραδιόφωνο, οπότε πάλι χάρη σου έκανα και καλό σου έκανα, να ξέρεις. Άρα εσύ πρέπει να με ευχαριστήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε μια χαρά είμαστε. Καλημέρες. Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα, ευχαριστώ.
Λοιπόν, για να πάμε για διάλειμμα, έτσι τον 10 και ας μπούμε με αυτό το κομματάκι, έτσι, να τα πούμε. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107,4, Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Τάσο Κοτσάνης Γιάννης Αντωνόπουλος είναι σε αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι κολλάμε λίγο έτσι κάποιες μέρες, τα παλικάρια έτσι καλά να είναι, καλά να περάσουν, όμορφα, ωραία, θα έρθει ο καιρός, θα έρθει το καλοκαίρι, έτσι. Θα ξεχωρίσουν οι βουνίσχοι από τους καλοκαιρινούς, οπότε θα είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Πάμε όμως, επειδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλές καλημέρες και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, μιας και μεγάλο Σάββατο σήμερα και εκεί που λες όλοι είναι φευγάτοι και θα πας να κάνεις εκπομπή και ποιοι θα σ' ακούνε. Θα σ' ακούνε όμως, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αναστασία από το Βόλο. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Στον φίλο και συνάδελφο τον Πάρη τον Πόντικα από την Αθήνα. Στην φίλη μου τη Δώρα την Αντωνίου που είναι στην Καστοριά και μας ακούει. Στην Έλενα την Άπη. Στα παιδιά εκεί στους Βαρύτιμους, στον Γιώργο τον Θόδωρο, την Κυριακή, τον Αλέκο. Ανοίξατε πρωί-πρωί, Σαββατιάτικα. Μεγάλο Σάββατο. Καλά κάνετε, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που είναι να φύγει. Στην φίλη μου την Στέλλα τη Χαρινά. Τη φωνάρα αυτή πραγματικά, την υπέροχη αυτή τραγουδίστρια από το Άδενδρο, έτσι εκεί στο αρχοντικό στο Άδενδρο, το ξέρετε περισσότεροι. Στον Ηλία, στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Στέργιο τον Μανώλη, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο και θα δούμε πώς μπορέσουμε το επόμενο Σάββατο να το κάνουμε παρέα, γιατί είναι δικό του και ήθελα να το κάνω αυτό το Σάββατο, αλλά δεν πρόλαβα να μιλήσουμε ώστε να πάρω την αδειά του. Καλό είναι να το κάνουμε μαζί. Στον Κώστα το Σκουμπόπλο από τη Βέρεια. Κώστα, έρχεται η ώρα σου, έτσι. 11 Μαΐου πλησιάζει και για σένα η ώρα που θα ανέβεις στα σκαλοπάτια. Στον Αστέριο, στον Γιάννη από Κιλκής, στον Βάιο, ακόμα σε περιμένουμε, έτσι. Στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Δαμιανίδη, που κι αυτός έχει εκπομπή αμέσως μετά στις 12 η ώρα. Στην Κάθη από Αυστραλία, στον Νικόλα τον Μουρατίδη με τα ασανσέρ, στον Μπάμπη τον Χαλκίδη με το στούντιο ηχογραφήσεων ηχολήψεων, στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο και συνονόματο το Μανώλη τον Σαλούρα από τους Τέσσερις Τροχούς, στον Λάζαρο από Καλαμαριά, στον Γιάννη τον Βολίκα τον αγαπημένο φίλο και τραγουδιστή, έτσι τι να λέμε, στον Τάσο από το Χορτιάτη, στον Σταύρο από Καλαμαριά, στον Θανάση από Καλαμαριά, στον Μπάνι, στην αγαπητή φίλη και συνάδελφο την Ισμήνη Φαμπιάτου, έτσι respect τη Ισμήνη Φαμπιάτου, συνάδελφο και οδηγός αγώνων. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, respect. Στον Βασίλη τον Παλαιοκώστα από την Αθήνα, στον Χρήστο Μπάσπα, του φίλου μας, στον Γιάννη τον Σωτηριάδη με τις μηχανές, στον Τζελεπίδη τον Γιώργο, που πρόσφατα αγόρασαν και ένα αυτοκίνητο, έτσι, με μια μικρή έτσι ψηλή βοήθεια εδώ πέρα της εκπομπής, γι' αυτό σας λέμε, να μας δείτε από κοντά, όμορφο, ωραία, να κάνουμε πραγματάκι για εσάς. Στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Πάρη τον Τζελεπίδη, στην Ρίτσα από Τούμπα, στο Θανάση του Λυκιώτη, στη Φόφη από Καλαμαριά, στην Αθηνά τη Μωυσίδου από Τούμπα, στον Τζιοβάνι μας ακούει από Αφρική, στον Στέφανο, στον Άκη, στον Γιώργο του Φατούρο, στον Γιώργο του Χαλκίδη, στον Σταμάτη τον Πετκόπουλο, στον Αλεξάνδερ, στον Γιάννη του Σκουφί, τον φίλο και συνάδελφο, στον Πανίκο, στον Πασκάλη εκεί στην Κία και στον Σάκη και στον Βασίλη τον Αγοραστό. Αυτές είναι μερικές από τις καλημέρες. Πραγματικά. Πάρα πολλές οι καλημέρες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι δεν είμαι χαρούμενος λίγο με το επόμενο θέμα, αλλά θα είναι και το τελευταίο. Έτσι, απλά πήραμε και καταφέραμε άλλη μια πρωτιά και θα σας την πω ευθύς αμέσως. Πρώτα όμως, ποιος χρηματοδοτεί, ποιος χορηγεί αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν είναι άλλος από το Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της Velmar, του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Ό,τι και να λέμε για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σας έχουμε πολλές φορές ότι προσέξτε πραγματικά τι αυτοκίνητα παίρνετε μεταχειρισμένα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γυρισμένα χιλιόμετρα και αυτοκίνητα τα οποία έρχονται και δεν είναι σε καλή κατάσταση, τρώνε ένα σουλούπαμα και σας τα δίνουνε. Πάτε Stock Center και πάρτε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με πενταπλή εγγύηση της Velmar και του ονόματος φυσικά του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Τι σημαίνει πενταπλή εγγύηση? Καλής λειτουργίας, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστο, καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων. Δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπα 10,
Εκεί που είναι η BMW Velmar, 475-871 το τηλέφωνο και ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Kia Hyundai Velmar. Έτσι, 2-31-0-474-174 και μέσα από το site stockcenter.gr επιλέγετε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το εγγυημένο. Λοιπόν, τελευταίο δυσάρεστο θέμα και θα το πω έτσι και πολύ γρήγορα. Απλά κερδίσαμε μία πρωτιά. Για άλλη μία φορά είμαστε πρωταθλητές, οι Έλληνες οδηγοί στις βρισχές. Έτσι, το 84% των Ευρωπαίων οδηγών έχει φοβηθεί από την επιθετική συμπεριφορά ενός άλλου οδηγού. Λίγο πριν το Πάσχα, το Ίδρυμα Vici Autoroutes παρέδωσε το αποτελέσμα της ετήσιας έκδοσης 2019 του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Υπεύθυνης Οδήγησης. Έτσι, και στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 12.418 άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία, Σλοβακία και βασικός στόχος να σκιαγραφηθεί η εικόνα της συμπεριφοράς των οδηγών πίσω από το τιμόνι. Οι Έλληνες οδηγοί κατάφεραν να πάρουν τα πρωτεία στις βρισχές. Επίσης, για πρώτη φορά η απροσεξία στο τιμόνι αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους οδηγούς ως υπαριθμόν ένα αιτία για τη θνησιμότητα στους δρόμους. 54% πριν από την οδήγηση, έτσι, και υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών και την ταχύτητα. Smartphones, GPS, hands-free, Bluetooth έχουν αλλοιώσει την οδική συμπεριφορά. Μάλιστα, το 97% συμφωνεί ότι είναι επικίνδυνο να γράφει κανείς SMS ενώ οδηγεί, αλλά ένα στους τέσσερις το κάνει. Το 11% των ερωτηθέντων παραδέχονται παραλίγο να είχαν ατύχημα χρησιμοποιώντας το κινητό τους στο τιμόνι. Όσον αφορά τη χρήση του Bluetooth, οι Βρετανοί και οι Ισπανοί είναι πιο συνετοί, ενώ οι Πολωνοί, Ιταλοί και Έλληνες είναι πιο απίθαρχοι. Υπάρχει και άλλο στοιχείο όμως. Έτσι, οι άλλοι οδηγούν άσχημα, ενώ είμαστε καλοί οδηγοί, έχουμε και αυτό. Έτσι, και ενώ τον τρόπο που οδηγούν οι Ευρωπαίοι θεωρούν σε αυτούς τους προσεκτικούς είναι το 74%, ήρεμοι 57% και ευγενείς 28%. Πάντως, το 84% των Ευρωπαίων οδηγών έχει φοβηθεί από την επιθετική συμπεριφορά ενός άλλου οδηγού. Ωστόσο, το 92% των Σουηδών παραδέχονται ότι υπερβαίνουν τα όρια. Που να μην είχαν και τόσες κάμερες εκεί. Οι Γάλλοι είναι πρωταθλητές στην παράληψη του Flash, 61%, και ένα στους δύο Έλληνες, 45%, δεν δένει τη ζώνη ασφαλείας. Συγχαρητήρια. Ένα στους δύο. Αντί να γινόμαστε ένα στους 100, γίναμε ένα στους δύο. Πολύ ωραία. Και τέλος, έτσι, έχουν αυξηθεί οι οδηγοί που βρίζουν τους άλλους οδηγούς, 56%. Πλέον στην Ευρώπη, συν δύο μονάδες. Και εδώ το βραβείο το παίρνουν οι Έλληνες με 71%. Ακολουθούν οι Γάλλοι με 69%. Ενώ αυτοί που είναι πιο ευγενείς είναι οι Σουηδοί. Μόλις το 32% βρίζει. Έτσι, εδώ. Αυτά είναι τα. Πήραμε και την πρωτιά εδώ. Αφήνουμε την πρωτιά από εδώ πέρα. Παίρνουμε μια ανάσα και πάμε να μιλήσουμε 5 λεπτάκια για φόρμουλα, μιας και έχουμε αγώνα αύριο. Και αμέσως μετά τις 10.30 σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι που θα σας ξυπνήσει έτσι τις μνήμες σας. Να πούμε ότι θα έχουμε τέταρτο αγώνα Φόρμουλα 1 την Κυριακή, 3 και 10, ώρα Ελλάδος, Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, εκεί που συνέβησαν κάποια ελληνικά ευτράπελα θα έλεγα. Έτσι ξεκινήσανε για το practice 1 οι οδηγοί, πήγε ο άλλος, πέρασε πάνω από το... Από τον υπόνομο, ας το πούμε έτσι. Έφυγε το καπάκι. Διάλυσε την φόρμουλα. Διάλυσε το μονοθέσιο. Σταμάτησε. Τρέχανε μετά να ελέγξουν ένα-ένα τα καπάκια να τα έχουν κολλημένα καλά. Να, αυτά είναι τα πράγματα που γίνονται εδώ. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις, τα περιμένεις, ας πούμε. Λες τώρα θα δω, ρε παιδί μου, κάτι φόρμουλα 1, ας πούμε. Φαντάζομαι τη φόρμουλα 1 να έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε. Λοιπόν, ωραία μηνύματα με στέλνετε. Λοιπόν, και λες τώρα περιμένω, ας πούμε, να δω και βλέπεις τα καπάκια να ξεκολλάνε. Δηλαδή το περιμένεις εδώ, αν γινόταν μια πίστα εδώ, θα έλεγες τι θα δω στον πρώτο αγώνα με το που θα πατήσουν τα μονοθέσια εδώ. Τι θα δω, τι ευτράπελο θα δω, το είδαμε στον Μπακού. Δεν πειράζει, έγινε practice 2 όμως. Με τις δύο Ferrari να δείχνουν τα δόντια τους. Και μακάρι να τα δούμε τα δόντια τους, γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε ένα-δύο από τις Mercedes. Θέλουμε να βλέπουμε και λίγο τις Ferrari.
Έχουμε τη Red Bull που είπαν και στη Honda ότι φέρουν αναβαθμισμένο κινητήρα πιο γρήγορο, γιατί φαίνεται ότι υπολείπονται κάνα 50 άλογα. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλουμε εντυπωσιακή φόρμουλα να βλέπουμε. Να βλέπουμε προσπεράσεις, μια πίστα η οποία πραγματικά ευνοεί τις προσπεράσεις. Πραγματικά όμως. Έχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ευθεία. Είπαμε 3 και 10 ώρα Ελλάδος. Αύριο η μισή εκεί που θα είστε στο τραπέζι, θα έχετε και μια τηλεόραση δίπλα και θα βλέπετε. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει αρρώστια και εμείς έτσι θα κάνουμε. Θα πάμε στο τραπέζι. Τη συμφωνία ήταν η εξής. Θέλετε να έρθετε για τραπέζι? Ναι, θα έρθουμε για τραπέζι, εννοείται, ναι, αφού μας καλείτε, ναι, αλλά να ξέρετε μια τηλεόραση θα υπάρχει ανοιχτή 3 και 10 μέχρι τις 5. Είναι αγένεια, είναι απρέπεια, τι να κάνουμε, ο καθένας με την αρρώστια του. Πρέπει να δέχεσαι το φίλο σου όπως είναι. Τι να κάνουμε. Οπότε θα δούμε και τη Φόρμουλα 1, θα φάμε κιόλας μια χαρά. Και είπαμε, μακάρι να υπάρχει λίγο αλλαγή σκηνικού, γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Μην περιμένουμε δηλαδή μόνο κάτι πίστες όπως είναι το Μονακό ή την Ουγγαρία που είναι λίγο περίεργες για να δούμε κάποιον άλλον νικητή. Έτσι να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο τα μόνιμα θέσια τα κόκκινα να ανεβαίνουν, γιατί έτσι γίνονται αυτά και μετά χάνεται ο κόσμος από το άθλημα. Αυτά λοιπόν και με την Φόρμουλα 1. Σήμερα 4 η ώρα είναι οι κατακτήριες, 4 με 5 είναι οι κατακτήριες, αύριο 3 και 10 ο αγώνας. Να διαβάζω σε μερικά μηνύματα μέχρι να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και μετά να πούμε ένα έτσι, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ ωραίο θεματάκι, ένα έτσι ένα αθράκι που μας ήρθε έτσι λίγο η θεία έμπνευση και η νοσταλγία και το γράψαμε έτσι να το πούμε μαζί παρέα. Πολλοί από εσάς που είστε φίλοι της ομάδας Safety Car στο Facebook το έχετε ήδη διαβάσει και γι' αυτό σας λέμε να μπαίνετε, να γίνεστε μέλη στην ομάδα Safety Car στο Facebook. Είναι πολλά τα καλά και να μας στέλνετε και τις ερωτήσεις σας, να τα λέμε όλη την εβδομάδα μέσα από εκεί. Λοιπόν, ο φίλος ο Παντελής μετά από πολύ καιρό λέει την καλημέρα μου και από το κουτσού το Σκόντα. Ναι, το κουτσού το Σκόντα είναι ένα πάρα πολύ έτσι, ωραίο ανέκδοτο το οποίο δεν λέγεται στον αέρα. Έτσι με τον κουτσό τον ταξιτζή, το θυμάσαι ακόμα βλέπω αυτό το ανέκδοτο. Κάτοχος Σκόντα. Ο Βασίλης, ο αγοραστός από την Κρήτη, μας στέλνει την καλημέρα του για διακοπές. Είναι καλημέρα σε όλους σας, με υγεία και καλή ανάσταση. Και ο φίλος ο Μουσουράκης, ο Βασίλης, που είναι Χανιώτης, έτσι, καλημέρες από Χανιά Κρήτης. Καλή ανάσταση, Χριστός Ανέστη. Μάλλον είμαι ο μοναδικός από Χανιά και από Κρήτη που ακούω. Όχι, αδερφούλη. Έχουμε κι άλλον που ήρθε για διακοπές. Μπορεί να έχουμε κι άλλους τώρα και να μην τους ξέρουμε, έτσι. Αλλά εσύ τουλάχιστον στέλνεις μηνύματα εδώ πέρα κάθε Σάββατο. Καλή εκπομπή, λέει, να μην τρέχουμε στους άθλιους δρόμους, κόντρες μόνο στις πίστες. Έτσι ακριβώς και με αυτό το μήνυμα πάμε για διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν μας έπιασε μια νοσταλγία εκεί στο Safety Car και όπως μαζί μου πιάσει τώρα τελευταία και γράφουμε έτσι κάτι ωραία άρθρα, τουλάχιστον από ό,τι λέτε εσείς στην ενότητα, αφιερώματα. Και ανέβηκε ένα ακόμα άρθρο λοιπόν εκεί, το οποίο μπορείτε να μπαίνετε στο safetycar.gr, το site της εκπομπής, το επίσημο site της εκπομπής. Έτσι, www.safetycar.gr, μπαίνετε, διαβάζετε όλα τα νέα της αυτοκίνησης και εκεί στην ενότητα αφιερώματα, έτσι, έχει κάποια άρθρα τα οποία μας πιάνουν κάτι νοσταλγίες και τα λέμε και τα γράφουμε. Ένα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα που ανεβάσαμε ήταν αυτό με τίτλο «Χάνοντας την αγάπη για το αυτοκίνητο». Έτσι και κάναμε μια αναδρομή στο, ας πούμε, στην δεκαετία του 80 και μετά. Μια εποχή που είχαν αρχίσει γίνονταν οι εισαγωγές από καλών αυτοκινήτων, πολύ καλών αυτοκινήτων από τις εταιρείες, έτσι, μοντέλα που άφησαν εποχή, έτσι, τελείως ενδεικτικά γράψαμε για το Audi Quattro, Ford Sierra, Lancia Delta, τα M3, 190Y, BMW, διάφορα δηλαδή, Opel Ascona, Manda, ακόμα και πιο μικρά, τα πεντάρια, τα Turbo E, τα Fiat Uno E, τα Toyota, τα Starlet E, πάρα πολλά αυτοκίνητα, πραγματικά πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και η λίστα μεγάλωνε φυσικά γιατί όλες οι μεγάλες εταιρείες είχαν και από κάτι να προσφέρουν
αλλά μεγάλων συγκινήσεων, αλλά και κάποια άλλα ήταν μικρότερων συγκινήσεων. Κοινός παρανομαστής όμως ήταν η αγάπη μας για αυτά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, μικρά, μεγάλα, ακριβά, φθηνά. Το όνειρο ήταν να μπούμε στο 18ο έτος ηλικίας και να οδηγήσουμε. Και ακόμα μεγαλύτερο όνειρο ήταν να αποκτήσουμε ένα από αυτά. Ό,τι και να ήταν αυτό, ήταν το αυτοκίνητό μας. Ήταν αυτό που του δείχναμε αγάπη, που έτσι όλοι στην παρέα τότε πηγαίναμε έτσι, τα Σάββατα συνήθως, δίναμε τα ραντεβού στα πλυντήρια των αυτοκινήτων τότε να τα καθαρίσουμε, να τα γυαλίσουμε, έτσι, να τα έχουμε έτοιμα για την Κυριακάτικη και τη Βόλτα. Η χαρά μεγάλωνε φυσικά όταν αγοράζαμε έτσι κάποιο αξεσουάρ ή κάναμε το tuning της εποχής, τότε βάζαμε κάμια ζάντα, ας πούμε, κάνα λάστιχο, να αλλάζαμε έτσι λίγο και οι πιο ψαγμένοι που κάποια μορτισέρ, ελατήρια και κάτι χαμηλώματα, κάτι αυτά. Το tuning της εποχής, ξέρετε, εκεί και τι γινόταν, το επιδεικνύαμε φυσικά όσο τίποτα. Και θυμάμαι ότι οι συζητήσεις στις καφετέριες μεταξύ των αντρών πραγματικά ξεκινούσαν το πρωί και απλά γινόταν ένα διάλειμμα για να φύγουμε. Δεν τελείωνε. Αυτές οι συζητήσεις δεν τελείωναν ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, όμως ποτέ. Φυσικά υπήρχαν και συζητήσεις οι οποίες κατέληγαν έτσι, σε κάτι απομακρυσμένους δρόμους, όταν θέλαμε τότε η μαγιά τότε βέβαια της εποχής να αποδείξεις και τα λεγόμενα που υπόθηκαν σε αυτές τις συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι υπήρχε καθαρή όμως αγνή αγάπη για ένα άψυχο πράγμα. Τόση αγάπη που για μερικούς και κυρίως μερικές, έτσι, συγγνώμη έτσι και από το γυναικείο φύλο, αλλά δυστυχώς έτσι ήταν, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να μας καταλάβουν τόσο πολύ. Φαινόταν υπερβολή, όμως έτσι νιώθαμε. Αγάπη. Αγάπη για ένα άψυχο πράγμα. Το αυτοκίνητό μας όμως ήταν. Τώρα πώς γύρισε όλη αυτή η αγάπη boomerang στην διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, δηλαδή από το 80, 90 και μέχρι τώρα, έτσι είναι πάρα πολύ απλό. Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές κυβερνήσεις αποτελούμενες από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από το αυτοκίνητο, που απλά θέλουν στεγνά να εκμεταλλευτούν την αγάπη μας για το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που οι Έλληνες αγάπησαν όσο λίγοι λαοί, τόσο παθιασμένα. Κατάφεραν αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος να το απομακρύνουν και να το γυρίσουν εντελώς. Η φράση αυτή που έχετε ακούσει πολλές φορές με την αγελάδα που παρομοιάζεται το αυτοκίνητο με μια αγελάδα που την αρμέγουν όσο δεν πάει άλλο, έτσι εμφαρμόστηκε συντονισμένα από όλες τις κυβερνήσεις από το 80 μέχρι και σήμερα. Τα θυμάστε, έτσι, να μην λέμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, πάρτε δίλητρο, δεν θα φορολογηθεί, αχ μετά φορολογήθηκε από 1941 και πάνω. 1928 κυβικά, 1941 τέλος πάντων, ξέρετε, οι παγίδες. Ή πάρτε αυτό, μην ανησυχείτε, τελικά ανησυχείτε. Υπέρογκοι φόροι που ανεβάζουν στιγμές των καινούριων άδικα πολλές φορές τέλη κυκλοφορίας και το χειρότερο, δεύτερα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα των επίτηδες λάθος χειρισμών πολλά και άσχημα. Πρώτα απ' όλα, γυρασμένος στόλος. Ήδη πιάσαμε τα 18 έτη μέσο όρο. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια διοκτήτες να παραδίδουν πινακίδες. Και τέλος, το ψυχολογικό κομμάτι που δεν μπορεί ο Έλληνας να κάνει μία εκδρομή ή ένα ταξίδι σκεφτόμενος τα καύσιμα αλλά και τον καρκίνο αυτόν που λέγεται διόδια. Αν βάλουμε και τα μόνα σωστά έξοδα ενός αυτοκινήτου που είναι τα ασφάλιστρα, τα σέρβις και το κταίο, τότε πραγματικά μιλάμε για μια μεγάλη πληγή εξόδων. Οι λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα είναι σχετικά εύκολες. Το θέμα είναι γιατί δεν μπορούν ή καλύτερα γιατί δεν θέλουν να τις σκεφτούν. Μην τρέφοντας ελπίδες ότι κάτι θα αλλάξει, έτσι, θα ξεδιπλώσω τις σκέψεις μου και θα πω μερικές από αυτές. Σας το διαβάζω όλο αυτό έτσι όπως το έχουμε γράψει στο safetycar.gr στην ενότητα αφιερώματα που έχουμε και άλλα άρθρα μέσα. Σας το διαβάζω έτσι σχεδόν αυτολεξί. Να ξέρετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια δυνατή απόσυρση.
όπως είχε γίνει τότε το 92, που έλεγες ότι τουλάχιστον ναι, υπάρχουν σοβαρά κίνητρα για να μπει και στη διαδικασία ο Έλληνας να σκεφτεί να αλλάξει αυτοκίνητο. Στη συνέχεια μπορούν να γίνουν μικρότεροι φόροι στα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί ένα οικογενειακό των 20.000 ευρώ να φτάνει με τους ειδικούς φόρους στις 30 και τις 32.000 ευρώ. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Και να πάμε σε, και σε άλλα πράγματα για τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή πρέπει καταρχήν να γίνουν πιο δίκαια. Να υπάρχουν, ας πούμε, έτσι ένα παράδειγμα, 6 βαθμίδες και να δίνουμε τέλη κυκλοφορίας με βάση την αξία του αυτοκινήτου. Έτσι και φυσικά τυπικά ποσά, όχι υπέρογκα. Και να πάμε για τα διόδια. Θέλεις διόδια? Βεβαίως. Όλοι έχουν διόδια, να το σεβαστούμε. Ναι, δεν έχουν τόσα πολλά διόδια. Τώρα κάθε 30 χιλιόμετρα τώρα να πηγαίνεις και να σταματάς για διόδια. Και να σου πω και κάτι. Έχεις δρόμους επικίνδυνους που χάνουν τις ζωές σου καθημερινά οδηγοί. Μην έχεις απέτηση να πληρώνουμε διόδια. Πώς θα γίνει? Φτιάξε τους δρόμους, κάνε τους ασφαλείς τους δρόμους, ελεγχόμενους, να πληρώσουμε διόδια και όχι ένα 30 χιλιόμετρα. Το καλύτερο, φυσικά, τιμές των καυσίμων. Έχουμε τις ίδιες τιμές και ακριβότερες από Ελβετία, Βέλγιο, δηλαδή χώρες. Και να μην μιλήσουμε και για πάνω Σουηδίες, Νορβηγίες και όλα αυτά και Φιλανδίες που παίρνουν, ο βασικός μισθός είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος και δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το γιατί έχουμε αυτή την τιμή. Δεν μπορείς να έχεις 1,60 και από το 1,60 το 1 ευρώ να είναι φόρος. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αν, λέω εγώ τώρα, αν, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από εδώ από αυτήν την εκπομπή και αυτά τα μικρόφωνα, αν είχες μια τιμή στο 1,10, maximum 1,20, πόσοι θα λέγανε πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι, μια εκδρομή, δώσε τον άλλον μια διέξοδο ψυχολογική. Ο κόσμος είναι φορτωμένος με τόσα πολλά πράγματα, δώσ' του μια διέξοδο να πάει μια εκδρομή, να ξεσκάσει. Τώρα όταν, σας τα είπα στην αρχή, λόγω Πάσχα, ανεβάσαν ανεξέλεγκτα κάποια πρατήρια και μου δίνουν 1,98 στη Σαντορίνη την αμόλυβδη, όχι, δεν το δέχομαι, δεν έχουμε κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Δεν μπορείς να τη δίνεις τώρα 2 ευρώ, τώρα επειδή είναι Πάσχα. Μετά θα την ξανακατεβάσεις. Όχι, αυτά δεν γίνονται σε κράτη, ενέτη 2019, σοβαρά, δεν γίνονται. Λοιπόν, γενικότερα, ένα σύνολο παροχών για το αυτοκίνητο, έτσι, φθηνότερα καύσιμα, τέλη, φορολογίες, πόσοι θα ήταν αυτοί που θα κάνανε άρση της ακινησίας? Θα είχαμε περισσότερα αυτοκίνητα, θα τα έπαιρνες από την ποσότητα. Δεν θες να τα πάρεις από την ποσότητα, πάρε 1,5 εκατομμύριο πινακίδες, να τις έχεις εκεί πέρα, να τις βλέπεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και φυσικά, έτσι, όταν θα έχεις περισσότερα αυτοκίνητα, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο ταμιακά για τις κυβερνήσεις, γιατί το όλο θέμα τους είναι τα ταμεία. Μπορεί και καλύτερα, αφού θα είχαν εσπράττουν, είπαμε, περισσότερα αυτοκίνητα και φυσικά θα είχαν και ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας. Ξέρετε ποιες θέσεις εργασίας, αυτές που ήδη χάθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο που έχει γίνει στο χώρο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, για σέρβις, περισσότεροι υπάλληλοι μέσα σε αντιπροσωπείες, θα μειωνόταν φυσικά και το όριο που έχουν φτάσει στα 18 χρόνια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το κυριότερο όμως, το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ψυχολογικό, το ψυχολογικό κομμάτι. Η αίσθηση ελευθερίας που έχουμε χάσει ως λαός την περίοδο αυτής της οικονομικής κρίσης. Να μπορούμε να πηγαίνουμε μια εκδρομή, να χαλαρώνουμε, να γινόμαστε ένα με το αυτοκίνητο που τόσο κόπο κάναμε να το αποκτήσουμε. Το λιγότερο, να μην τον βλέπουμε σαν τρίπιο κουμπαρά, έτσι που ακούγεται πολλούς, δηλαδή αυτές οι φράσεις που ούτε να τις ακούμε. Ή αναγκαίο κακό από κάποιους άλλους που λένε ότι είναι αναγκαίο κακό το αυτοκίνητο που το έχω και ο τρύπης κουμπαράς που το έχω κάτω και πεταμένα λεφτά στον δρόμο και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτές οι φράσεις, παιδιά. Αυτές οι φράσεις γίνανε από το 2005 και μετά.
δεν υπάρχει άνθρωπος έτσι που ζούσε τη δεκαετία του 80 και του 90 και να πει ότι το αυτοκίνητό μου είναι τρύπης κουμπαράς, το αυτοκίνητό ήταν το καμάρι του, η αγάπη του. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το αυτοκίνητο λοιπόν πρέπει να το σεβόμαστε και να το προσέχουμε. Για να μας προσέχει και αυτό και να μας μετακινεί με ασφάλεια όπου και να πηγαίνουμε. Μικρές ή μεγάλες διαδρομές. Αυτό ήτανε το άρθρο με τον τίτλο «Χάνοντας την αγάπη για το αυτοκίνητο», το οποίο θα το βρείτε έτσι, στην ενότητα αφιερώματα στο safetycar.gr, το site της εκπομπής. Πρέπει να το έχουν, πρέπει να το έχει το όνομα, έτσι. Αυτό, ένας Παντελής με έστειλε το αστείο, με έστειλε και ο άλλος ο Παντελής εδώ, ο Παπαδόπουλος. Δεν είπες, λέει, να έρθω να κάνω μαζί εκπομπή, να μην είσαι μόνος. Δεν θα έλεγα, λέει, κάτι για τα Opel, αλήθεια σου λέω, ναι, καλά, εντάξει. Ο άνθρωπος που ξυπνάει και σηκώνεται το πρωί και κοιμάται τα βράδια με το λογότυπο της Opel επάνω του. Έτσι το βλέπουμε και στα Facebook. Δεν θα έλεγε τίποτα για Opel. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να ξέρεις και κάτι άλλο. Έτσι, οι άλλοι δύο, σιγά σιγά το φέρανε. Δεν ήταν δηλαδή και πολύ σίγουρο ότι θα ήμουν μόνος τελικά, αλλά τελικά ήμουν μόνος. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν, να πω έτσι και ένα ευχάριστο, γιατί πραγματικά έτσι όταν μπαίνεις στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και βλέπεις ότι γίνονται και ατυχήματα μέσα στα σούπερ μάρκετ με τα καρότσια, έτσι η Ford έχει βρει τη λύση. Το βγάλανε το δελτίο τύπου έτσι και το είδαμε πριν κάνα δύο μέρες και πραγματικά έχει πολύ γέλιο. Κατασκεύασαν καρότσι που φρενάρει μόνο του. Με το σύστημα το pre-collision assist, αυτό που εφαρμόζεται έτσι και στα αυτοκίνητα της φίρμας, μπήκε σε καρότσια του σούπερ μάρκετ. Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Αυτό που θα πω έτσι στο τέλος είναι, πραγματικά όσοι από εσάς έτσι προσεύχεστε τέλος πάντων ή οτιδήποτε, Νίκο θα σου πω, θα προλάβουμε. Ένα μεγάλο έτσι μια προσευχούλα και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σκληρά στις εταιρείες για να φτιάχνουν συστήματα ασφαλείας. Γι' αυτό ήθελα πιο πολύ να το πω, παρά για το ότι ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Που φτιάχνουν συστήματα ασφαλείας που θα φτιάξουν σε μια δεκαετία, πιστεύω θα είναι ολοκληρωμένη μέχρι εκεί που δεν πάει η αυτόνομη οδήγηση. Αυτά που βλέπατε στις ταινίες και λέγατε υπάρχει περίπτωση να γίνει και όλα αυτά. Ναι. Θα φτιάξουν αυτά τα αυτοκίνητα αυτόνομα να μας πηγαίνουν, γιατί η αυτόνομη οδήγηση γίνεται πρώτα για λόγους ασφαλείας, για να μην χρειάζεται να οδηγείτε και να υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, το ανθρώπινο λάθος δηλαδή. Λοιπόν, φίλε μου Νίκο, είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, μόνο σε diesel αν το πάρεις. Εντάξει, μετά βέβαια ξέρεις, θα το πάρεις και είναι ακόμα από τη γενιά που το παντρεύεσαι. Δεν υπάρχει γυρισμός, δύσκολα θα το δώσεις. Αλλά είναι πολύ καλό αυτοκίνητο, δηλαδή τώρα θα το πάρεις με τα γυρισμένα του 12. Είναι μια χαρά, σε diesel όμως. Μόνο diesel, μην το πάρεις βενζίνη. Αυτά νομίζω ότι θα είπα όλα και χωρίς να ξέρω καν πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις. Για οτιδήποτε θα μιλήσουμε έτσι και μέσα στην εβδομάδα το ξαναμιλάμε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσω σιγά σιγά, να πω ότι η εκπομπή ήταν μια προσφορά από το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Velmar, το Stock Center της Velmar, του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Έτσι, η εγγύηση είναι μόνο από το όνομα, τι να πούμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και η πενταπλή εγγύηση της Velmar σε όλα τις τα μεταχειρισμένα, που είναι η εξής: καλής λειτουργίας, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστου, καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων. Αυτά δεν γίνονται πουθενά αλλού. Να ξέρετε, μόνο στο Stock Center της Velmar. Μπορείτε να μπαίνετε βέβαια και να βλέπετε και ποια αυτοκίνητα υπάρχουν και αν υπάρχει κάποιο αυτοκίνητο είτε στην Αθήνα είτε στην Κρήτη είτε σε άλλο σημείο, να σας το παραγγέλνουν και να το βλέπετε και να σας το φέρνουν. Δύο σημεία Stock Center μεταχειρισμένα στην Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπα 10 εκεί στην BMW Velmar
με τηλέφωνο 231-0475-871 και ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών με τηλέφωνο 474-174 εκεί στην Kia και στη Hyundai Velmar. Ακολουθεί ο τεράστιος Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής που μόνο απλός δεν είναι, να σας πει τα πράγματα και από την καλή και από την ανάποδη. Εμείς θα ανανεώσουμε για το επόμενο Σάββατο στις 9 ακριβώς, το Safety Car θα είναι μαζί σας. Οτιδήποτε χρειάζεστε, Safety Car στο Facebook, στην ομάδα μας, στέλνετε τις ερωτήσεις και σας απαντούμε. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους και σήμερα το βράδυ και όλες αυτές τις μέρες. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει, το ξέρετε, σας τα είπαμε. Μεγάλη προσοχή, ζώνες, κράνη και τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πηγαίνουμε όλοι, γυρίζουμε όλοι. Από Μάνο Γνωστόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, του Γιάννη Ζάτση που ήταν μαζί μου στην ηχοληψία σήμερα, να έχετε ένα καλό και safety Σάββατο Κυριακό. Γεια σας.